Την εκπεφρασμένη θέση για τη μη δημιουργία hot spot στην Κρήτη επανεβεβαίωσε ομόφωνα η συνεδρίαση της ΠΕΔ. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε και να κατανοήσουν στο κέντρο τη θέση η οποία είναι μια θέση υπεύθυνη, μια θέση σοβαρή, μια θέση που δίνει διέξοδο. Όπως τόνισαν οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης, το νησί είναι κάθετα αντίθετο στα κλειστά κέντρα, την ίδια ώρα που είναι πανέτοιμο να προχωρήσει στη φιλοξενία 1.500 και πλέον προσφύγων, πάντα ωστόσο με βάση την πεπατημένη του προγράμματος εστία. Εμείς δεν λέμε όχι στο πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φιλοξενίας των προσφύγων, αλλά με τους όρους τους οποίους θέτει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, η φιλοξενία να γίνει ουσιαστικά μέσα σε σπίτια. Η άμεση, όσο γίνεται τουλάχιστον συντομότερη επίσκεψη στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος σήμερα τοποθετείται, προκειμένου να καταδείξουμε όχι τις ιδιότητες Κρήτης, αλλά ότι το πρόγραμμα εστία είναι ο βέλτιστος τρόπος συνέχισης της φιλοξενίας προσφύγων στο νησί μας. Και μπορεί το πρόγραμμα εστία να τελειώνει. Το πρόγραμμα Ήλιος, που υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έρχεται στην Κρήτη με φορέα υλοποίησης, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο διενεμήθη στα μέλη της ΠΕΔ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Είναι αυτό το πρόγραμμα ένα όπλο στη φαρέτρα της ΠΕΔ? Το ΕΣΥΑ θα αντικατασταθεί με άλλο πρόγραμμα. Αυτό έρχεται επικουρικά να συμβάλλει για κάποια ζητήματα, ας το πούμε, εξυπηρέτησης και καλύτερης διαμονής. Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της απόφασης της κυβέρνησης για την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Νέος υπουργός αρμόδιος για τη μετανάστευση είναι ο μέχρι πρότινος υπουργός εργασίας Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής του, ο νυν αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος. Πήγαν την κάφα τους και θα αλλάξουν πολιτική, διότι οι κλειστές δομές δεν είναι σύμβατες και γι' αυτό δεν πληρώνουν και για τους μετανάστες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκεί οφείλει. Η απόφαση της κυβέρνησης για την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής φαίνεται πως χαροποίησε τα μέλη της ΠΕΔ. Η εμπειρία όπως αυτή περιγράφηκε κατά τη συνεδρίαση από την επαφή των μελών της ΠΕΔ με τον μέχρι πρότινος αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, μόνο ευχάριστη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Πάμε γρήγορα καταδρομικά, βρίσκομαι χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο μας, δεν ζητάμε από κανένα τίποτα, δεν διαβουλευόμαστε με κανένα, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυτό ήταν μέχρι τώρα, τελευταία συνάντηση η οποία έγινε με τους περιφερειάρχες, ένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν και το οποίο δεν θέλω να το συμμεριστώ ήταν ότι δεν θέλουμε να καλοπερνάνε οι πρόσφυγες για να πάνε σε σπίτια. Την ίδια ώρα οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης έδειξαν την ανησυχία τους και για το πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Το εγχείρημα των ανηλίκων παιδιών, αν μπορέσει να τον προβληματισμό τους για την πιθανή δημιουργία μιας νέας διαδρομής προσφύγων από τα νότια εξαιτίας των γεγονότων στη Λιβύη εξέφρασαν οι δήμαρχοι των περιοχών του νότιου παραλιακού μετόπου. Τι θα κάνουμε αν μας έρθουν από τον νότο και ειδικά εμείς που έχουμε στο νότο παραλιακό κομμάτι? Τι θα κάνουμε, εγώ δεν ξέρω. Θα φύγω από εδώ μέσα και δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ. Σε περίπτωση που εμφανιστούν από τον νότο, θεωρώ ότι τότε θα ισχύει η LNG, την οποία όλοι οι δήμαρχοι εκφράσανε μέσα. Ότι κάθε δήμος και κάθε περιοχή θα δεχτεί το κομμάτι το οποίο το αναλογεί. Και μπορεί η απόφαση της ΚΕΔ για την επαναδιατύπωση της σταθερής θέσης μη δημιουργίας κλειστών δομών φιλοξενίας στην Κρήτη να ήταν ομόφωνη, δεν έλειψαν ωστόσο και οι διαξηφισμοί μεταξύ των δημάρχων. Μια αναφορά σε δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη για το Λασίθι προκάλεσε τη μήνη του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβού με τους δύο άντρες να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Πώς να γίνει για να μην χωριστούν? Ναι, αλλά το Λασίθι δεν πέσει σε κανέναν. Και δεν θα το βάζετε εύκολα απέναντι. Δεν θα σου πάρω την άδεια, πώς θα μιλώ ποτέ. Εντάξει, και εγώ παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα σου πάρω. Ναι, νομίζω ότι είσαι γνωστότερο σε σένα.